Λοιπόν, έχω κραφτάρει 30-80 plus player picks. Πάμε να δούμε αν θα μας δώσουν κάτι. Α, ξεκινάμε με walkout. Θα δείτε λίγο πιο μετά στο βίντεο. Έβγαλα ένα ακραίο pool στο icon pick. Κάνει νομίζω γύρω στα 6 εκατομμύρια και είναι αγαπημένος παίχτης πολλών. Μπορεί να έχετε καταλάβει και από το thumbnail. Παιδιά, είναι ακραίος. Η κάρτα του φαίνεται τρομερή και το ξέρω αυτό που τα νιώσω, αυτό που θα πω, επειδή το gameplay είναι χάλια. Αλλά ανυπομονώ πάρα πολύ να τον δοκιμάσω, αλήθεια. Παρελθόντως τα picks είναι πολύ καλά. Μου δίνω 85άριδες, 86άριδες. Οπότε ναι, αν μείνετε λίγο ακόμα στο βίντεο θα δείτε τι ακραίο έβγαλα. Έχουμε κι άλλο walkout. Πρέπει είναι το τρίτο σε 14, κάτι τέτοιο, που για τα 80 plus μου φαίνεται πάρα πολύ καλό. Εδώ κι άλλο. Έχουμε trend. Και τώρα που δεν ανοίγω πολλά packs θα χρειαστώ λίγο fodder, γιατί έδωσα για το icon pick, θα κάνω και το επόμενο icon pick που θα βγει. Εδώ έχουμε Laporte 88 και κραφτάρω το 83x10, το 84x7 που είχε, το 82x11, αυτό το pack που είχε με τα top πρωτοθλήματα. Εδώ έχουμε και Bernardo Silva. Δεν είναι γενικά τα picks, οπότε είναι με όλα αυτά που κραφτάρω. Έχει φύγει αρκετό fodder και δεν ανοίγω καθόλου τα packs που δίνουν fodder. Ένα έχει μείνει. Οκ. Παιδιά, επίσης έχει βγει αυτή πολύ ωραία κάρτα του Florenzi. Πάρα πολύ ωραία κάρτα. Έχει πολύ ωραία playstyles. Έχει και το χρυσό ρακούν, το Anticipate Plus. Και γενικά έχει και bruiser και slide tackle και intercept και block. Έχει pinked pass και αυτό χρυσό. Είναι 3-5, αλλά έχει 99 agility, 95 balance. Άμα του δώσεις ένα shadow και για right back και για center mid, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία κάρτα, όπως θέλει να τον γραφτάρει. Και δεν είναι καν τόσο ακριβώς, είναι αρκετά φθηνή κάρτα, μια 85 και μια 87. Λοιπόν παιδιά, αυτή θα είναι η ομάδα της live team of the season. Είναι αυτή και ακόμα 11 παίχτες αν δεν κάνω λάθος. Κάποιοι από αυτούς θα είναι SBC, δεν ξέρουμε ποιοι. Και αν κατάλαβα καλά, αυτό θα είναι το event που θα έρθει πρώτα, δεν θα είναι η community team of the season. Νομίζω για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και θα είναι αυτοί οι παίχτες που βλέπετε. Κάπως δεν ξέρω αν μου αρέσει αυτό, επειδή μου φαίνονται πολύ μέτριες κάρτες για team of the season και δεν ξέρω αν αξίζει να κρατήσω τα πακέτα μου για αυτή την ομάδα. Γράψτε μου και εσείς γενικά στο σχόλιο αν πιστεύετε ότι αξίζει για αυτούς. Τι θα κάνετε αν θα κρατήσετε πακέτα, αν πιστεύετε ότι πρέπει να κρατήσω κι εγώ, που έχω κάπου στα πακέτα, θα σας τα δείξω μετά. Βέβαια, αυτές οι κάρτες θα πάρουν upgrades, είναι live. Θα πάρουν ένα upgrade άμα η ομάδα τους σκοράρει 8 goals στα επόμενα 4 match. Και θα πάρουν άλλο upgrade άμα η ομάδα τους κερδίσει τα επόμενα 2 από τα επόμενα 4 παιχνίδια. Είναι σαν τις Road to the Knockout, Road to the Final, σαν τις Fantasy FC. Θα πάρουν και αυτές upgrade άμα κάνουν αυτά οι ομάδες τους, το οποίο είναι πολύ ωραίο. Αλλά δεν ξέρω αν αξίζει να κρατήσουμε πακέτα. Γράψτε μου και εσείς τι πιστεύετε, να δω κι εγώ άμα θα κρατήσω πακέτα ή όχι, δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Επίσης, είδα έκανε retweet ο Σερίφη στο X ότι μπορεί να επιστρέψουν τα κόκκινα player picks στην Team of the Season για στο Weekend League. Δεν ξέρω άμα ισχύει ή όχι. Είδα ότι το έκανε retweet, θα δούμε αν αυτό είναι αλήθεια ή όχι. Λοιπόν, αυτά τα πακέτα έχω. Βλέπετε 85x5, 85x3, έχω μερικά 83x10, έχω το 84x20, 84x10. Μερικά 84x7 και το 82x11. Αυτά είναι προς το παρόν, γιατί ανοίγω τα υπόλοιπα, κατάβω τα upgrades. Δεν ξέρω αν αξίζει να τα κρατήσω για την Team of the Season, τη live, αυτά που σας έδειξα, ή άμα απλά θα τα ανοίξω τώρα. Γράψτε μου και εσείς, όπως σας είπα, άμα κρατάτε πακέτα και αν πιστεύετε ότι προτιμάτε να τα κρατήσω και αν τα ανοίξουμε όταν βγει η Team of the Season live, ή αν προτιμάτε να τα ανοίξω τώρα και ό,τι βγει. Λοιπόν, κράφταρα ξανά το Icon Pick, το 88+. Πάμε να δούμε αν θα μας δώσει τίποτα. Παιδιά, απίστευτο! Τι! Δεν ξέρω αν το βλέπω καλά. Απίστευτο. Παιδιά, Ronaldinho, Future Stars. Δεν ξέρω καν πόσο πάει. Παιδιά, 7 εκατομμύρια coins. Ronaldinho. Παιδιά, μετά από άπειρα icon picks επιτέλους έβγαλα όχι απλά κάτι καλό. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε το Ronaldinho στην ομάδα. Δεν πιστεύω καν ότι έβγαλα αυτή την κάρτα. Ακόμα δεν το πιστεύω. 6 εκατομμύρια coins. Τώρα το θέμα είναι θα μπει στη θέση πιανού. Τι πιστεύετε, στη θέση του Σέμπιου ή στη θέση του Mbappé? Τερματισμένο pace, τερματισμένο shooting, πολύ καλό physical. Εντάξει, passing έχει ήδη ακραίο, dribbling έχει ήδη ακραίο. Έχει ό,τι play στα άλλη θέση. Αν και το trickster plus δεν το χρησιμοποιώ, ίσως να πρέπει να μάθω τώρα. Ναι παιδιά, πρέπει να είναι απίστευτη κάρτα in game. Δεν το πιστεύω καν ότι τον έβγαλα. Ανυπομονώ αλήθεια, όσο χάλια και είναι το gameplay, ανυπομονώ full να το δοκιμάσω. Λοιπόν, τελικά έτσι έφτιαξα την ομάδα. Έβαλα Mbappé για να έχει και chemistry και μαϊρή. Ουσιαστικά in game θα παίζει ο Ronaldinho αριστερά, ο Mbappé δεξιά και ο Verner κορυφή. Έτσι ήταν η ομάδα. Και πραγματικά παιδιά θέλω full να τον δοκιμάσω. Μάλλον θα φτιάξω και μια έτσι πιο fan squad για να παίξω και τα qualifiers, να χρησιμοποιήσω κάποιους παίχτες που δεν έχω χρησιμοποιήσει, όπως ο Mukiele που κράφταρα, και τον Dessagli θέλω να το χρησιμοποιήσω λίγο περισσότερο, και θα παίξω τα playoff έτσι.